ένας κύκλος έκλεισε, κυρίες και κύριοι. Ένας κύκλος έκλεισε, ένας άλλος θα ανοίξει. Μήπως δεν θα ανοίξει. Μήπως θα ανοίξει ένας ο οποίος θα εφάπτεται με τον αρχικό τίτλο. Κανείς δεν ξέρει. Το θέμα μας όμως σήμερα είναι άλλο. Λοιπόν, σήμερα θα απαντήσουμε στο ερώτημα: ποια είναι η καλύτερη John Wick ταινία. Πάμε λοιπόν σε αυτό το βίντεο να κατατάξουμε όλες τις ταινίες του Γιάνναρου από την χειρότερη προς την καλύτερη πάντοτε μέσα από τα δικά μου μάτια. Προσδεθείτε λοιπόν και μείνετε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο γιατί εκεί εσείς θα φτιάξετε τη δική σας αντίστροφη μέτρηση. Έτοιμοι! Φύγαμε! Ξεκινήσω να σου υπενθυμίσω, αν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις αυτό εδώ το κανάλι, να μην ξεχνάς να το δείχνεις πατώντας το κουμπί του like, και αν είσαι καινούριος ή καινούρια, πάτησε το κουμπί της εγγραφής για να μην χάνεις καμία από τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού εδώ του καναλιού που βοηθούν έμπραχτα την προσπάθεια που γίνεται. Εάν θες και εσύ να γίνεις μέλος, πάτησε το κουμπί της συμμετοχής και ο παρελθοντικός Τομάς θα σου πει τι να κάνει. Αυτά. Ξεκινάμε. We call him Baba Yaga, the boogeyman. Well, John wasn't exactly the boogeyman. He was the one you sent to kill the f***ing boogeyman. Oh. Νούμερο 4. John Wick, Chapter 4. Ναι, ναι, το ξέρω για κάποιους από εσάς, για πολλούς μάλλον από εσάς, η τέταρτη ταινία John Wick είναι και η καλύτερη ταινία John Wick και η καλύτερη ταινία δράση που έχετε δει ποτέ. Εντάξει, μπράβο σας, μαγιά σας, το δέχομαι. Για μένα όμως είναι η χειρότερη. Να διευκρινίσω βέβαια, αν και το δείχνω με τα χέρια μου, ότι το χειρότερη που λέω είναι σε εισαγωγικά, έτσι. Δεν σημαίνει ότι σε μια κατάταξη, εάν βάλω τελευταία μια ταινία, αυτομάτως είναι και κακή. Η τέταρτη ταινία John Wick λοιπόν είναι στην τέταρτη θέση αυτής της κατάταξης, κυρίως γιατί ξέφυγε. Γενικά. Και όταν λέω ξέφυγε, παιδιά, δεν το λέω με την αρνητική έννοια της λέξης. Εννοώ πως πήγε τον όρο ταινία δράσης σε άλλο επίπεδο. Εξέλιξε το είδος της. Είδαμε πράγματα στο τέταρτο μέρος που δεν τα έχουμε ξαναδεί ποτέ σε ταινία δράσης και αυτός είναι και ο βασικός λόγος που θα επισκεφτόμαστε τη συγκεκριμένη ταινία και στο μέλλον. Όπως έχουμε ξαναπεί, το συγκεκριμένο project είναι μια επίδειξη δύναμης αλλά και εμπειρίας από τους δημιουργούς. Και πολύ καλά έκανα. Φοβερή κινηματογράφηση σε όλες τις μάχες, φοβερές χορογραφίες μάχης, φοβερές καινούργιες φρέσκες ιδέες, σωστότατα εκτελεσμένες, αλλά και πολύ σωστό και πολύ πετυχημένο cast σε όλους τους νέους χαρακτήρες που εμφάνισε. Και φυσικά όλα αυτά να τα δένει και να τα συμπληρώνει ιδανικά η soundtrackάρα που παίζει καθ' όλη τη διάρκεια του τέταρτου μέρους. Και ένα τελευταίο, παιδιά, που δεν γίνεται να το πούμε, κυρίως γιατί είναι το καλύτερο για εμένα καλό αυτής της ταινίας, ο φοβερός κακός της. If you win, the table will honor its word. You will have your freedom. Εάν λοιπόν κάποιος τη δει σαν καθαρά, ρε παιδί μου, μια ταινία δράσης η οποία έχει ως σκοπό να συνεχίσει και να ολοκληρώσει την ιστορία που ξεκίνησε από την πρώτη ταινία, τότε ναι, μιλάμε για μια καθόλου τίμια ταινία που κάνει σωστότατα αυτές τις δουλειές. Εάν όμως η φάση σας είναι όπως η δική μου, δηλαδή βλέπετε τις ταινίες και συγκεκριμένα τα sequels ως ταινίες οι οποίες ναι, μεν πρέπει να συνεχίσουν την ιστορία, αλλά πρέπει να στέκονται και μόνες τους, εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα. Γιατί το τέταρτο μέρος του franchise John Wick, κυρίες και κύριοι, όχι μόνο χωλαίνει σεναριακά, αλλά πολλές φορές ακυρώνει και όσα είδαμε στο τρίτο μέρος. Έχει ξεχάσει κάποιους βασικούς χαρακτήρες από την προηγούμενη ταινία να τους επανεμφανίσει, ανταυτού εμφανίζει νέους χαρακτήρες που καλείται φυσικά να τους σετάρει κιόλας για να μπορέσει ο θεατής να δεθεί μαζί τους και να νοιαστεί για αυτούς. Το κάνει βέβαια αυτό, δεν μπορώ να πω ότι δεν το κάνει, το κάνει κιόλας σωστότατα, αλλά αυτό δεν αναιρεί το ότι, ρε παιδί μου, δεν συνεχίζει ομαλά την ιστορία από το τρίτο μέρος. Κατά τη δική μου άποψη, όταν είσαι η συνέχεια μιας προηγούμενης ταινίας, πρέπει κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, να επιστρέψουν, όχι τίποτα άλλο, για να πάρει και την απαραίτητη κάθαρση ο θεατής. Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει πως είναι μια διασκεδαστικότατη, μια απολαυστικότατη ταινία, που ναι, μεν, ρε παιδί μου, η υπερβολή την χαρακτηρίζει, αλλά φαίνεται πως είναι εκεί εσκεμμένα για να την κάνει όσο πιο διασκεδαστική γίνεται. Δεν θα σου αλλάξει, ρε παιδί μου, τη ζωή το John Wick 4, αλλά σίγουρα τουλάχιστον για λίγες ώρες θα την κάνει καλύτερη. Αυτά, προχωράμε. Νούμερο 3. John Wick Chapter 3 Parabellum. Do you expect him to make it out? A $14 million bounty on his head. Everyone in the city wants a piece of it. I say the odds are about even. Η υπερβολή της τέταρτης ταινίας είχε προάγγελο.
αυτή που ξεκίνησε από την τρίτη ταινία. Η οποία τρίτη ταινία δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, αλλά είναι και η μοναδική που έχει υπότιτλο. Δεν λέγεται δηλαδή σκέτο John Wick τρίτο μέρος, λέγεται John Wick τρίτο μέρος Parabellum. Το οποίο εξηγείται και μέσα στην ίδια την ταινία. Με ένας υπότιτλος βέβαια που παραπέμπει πιο πολύ σε όνομα τσιχλόφουσκας παρά σε ταινία. Έλα μωρέ, έλα, τι σου έχω πει. Πάρε Parabellum, πήρες με γεύση μετά. Φράουλα δεν είχε. Το Parabellum λοιπόν είναι αυτή η ταινία που έφερε αυτόν τον ξέφρενο ρυθμό στις ταινίες δράσης. Γιατί ναι μεν είχαμε δει και άλλες ταινίες ρε παιδί μου στο παρελθόν με καταιγιστικό ρυθμό, αλλά παιδιά, ταινία που να το κάνει αυτό από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι και το τελευταίο της, δεν είχε ξαναβγεί μέχρι τότε. Σε αυτή την ταινία νιώθουμε πολύ πιο έντονα την δύναμη της υψηλής τράπεζας που σεταρίστηκε στην αμέσως προηγούμενη ταινία, πως βρίσκεται πίσω απ' όλα και πως κανείς δεν μπορεί να παραβεί ή να παρακάμψει τους κανόνες, είτε είναι ένας πληρωμένος δολοφόνος, είτε είναι ιδιοκτήτης ξενοδοχείων. Και το πιο σημαντικό, βλέπουμε ξεκάθαρα το πόσο OP είναι ο πρωταγωνιστής μας. Γιατί τον κυνηγάει μία ολόκληρη πόλη και όχι μόνο, και αυτός σκοτώνει ό,τι και αν βρεθεί στο διάβα του με ό,τι όπλο και να του δοθεί. Η τρίτη ταινία και η τέταρτη λοιπόν μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Συγκεκριμένα η τέταρτη ταινία είναι η υπεργιγάντωση όσων ξεκίνησε η τρίτη. Δεν ξέφυγε ρε παιδί μου το πράγμα όπως ξέφυγε στην τέταρτη ταινία. Εδώ υπάρχει ένα όριο στην υπερβολή, αλλά και μια πιο σωστή ροή στο σενάριο. Εάν δηλαδή βέβαια εξαιρέσει κάποιος το τέλος της που είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα ήταν αυτό, τότε τελευταία στιγμή τους είπανε κοιτάξτε να δείτε, δεν θα έχουμε μόνο τρεις ταινίες όπως αρχικά είχε κανονιστεί, θα φτιάξουμε και τέταρτη, οπότε αλλάξτε λίγο το τέλος, ξέρετε να προδίδει ο άλλος τον John Wick για να συνεχίσετε. Έλα μωρέ τώρα, ποιος θα το καταλάβει. Γατάκια. Ναι, λοιπόν, αν εξαιρέσεις αυτό, όλο το υπόλοιπο ήταν οκ. Φοβερές ιδέες και εδώ πέρα ρε παιδιά, φοβερές χορογραφίες μάχης, σωστότατα εκτελεσμένες και για εμένα καλύτερες από την τέταρτη ταινία. Και ας μην είχε ρε παιδί μου αυτή η ταινία μέσα όπως η τέταρτη, σαν Άντα, Ντόνι Γιεν και Άτκινς, εξάλλου όλοι ξέρουμε πως ποτέ τα μεγάλα ονόματα δεν έφεραν την άνοιξη. Η συγκεκριμένη περίπτωση εξάλλου είναι από αυτές που έχουν κάνει τη βρωμοδουλειά όλες οι άλλες ταινίες πριν από αυτήν για αυτήν, για να έρθει και να μπει στο ψητό κατευθείαν χωρίς να χρειάζεται περιττό exposition, αν και παιδιά, εάν παρατηρήσετε, η τρίτη ταινία John Wick χρησιμοποιεί πανέξυπνα τον όρο exposition. Πανέξυπνα και αριστοτεχνικά θα έλεγα χρησιμοποιεί την τέχνη του exposition αυτή η ταινία, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην το παίρνει καν χαμπάρι ο θεατής. Που το ξέρετε, μπορεί στο μέλλον να την αναλύσουμε λίγο περισσότερο. Στο Parabellum έχουμε τον Keanu Reeves να πλακώνει από μπασκεμπολίστες του NBA μέχρι καμουφλαρισμένους νίτζα. Βέβαια, οι νίτζα είναι ούτως ή άλλως καμουφλαρισμένοι. Εννοώ διαφορετικούς μωρό, το πιάσατε. Έχουμε Halle Berry να δέρνει και να πυροβολεί κόσμο χωρίς έλεος, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του John Wick. Έχουμε Lance Reddick στον γνωστό ρόλο του θηρορού να κόβει κόλους. Έχουμε μια φοβερά εριστική δικαστήνα που είναι εκεί πέρα μόνο και μόνο για να σε κάνει να σε χαθεί στην υψηλή τράπεζα και το πετυχαίνει 100%. Τουλάχιστον εγώ κάθε φορά που βλέπω την ταινία θέλω να την πλακώ στις φάπες. Και δεν μας φτάνει η υψηλή τράπεζα, έχουμε και υποοργανώσεις. Μία εξ αυτών είναι και μία υποοργάνωση Λευκορώσων, μέλος της οποίας είναι και ο ίδιος ο Γιάνναρος. Ρε σας λέω, έχει απ' όλα ό,τι γουστάρετε, ό,τι τραβάει ο ρηξής σας. Και ακόμη παραπάνω δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, εάν βλέπετε αυτό εδώ το κανάλι καιρό, θα το ξέρετε πως εάν δίνεις τόσο πολύ δράση, μάλλον εάν θες να δώσεις τόσο πολύ δράση στο θεατή, σίγουρα θα πάρεις από κάπου αλλού και από πού θα πάρεις από το σενάριο. Θεωρώ πάντως πως αν μια ταινία δράσης επιβάλλεται να κάνει σεναριακές εκπτώσεις, πιστεύω πως πρέπει να το κάνει όπως το κάνει και η τρίτη ταινία John Wick. Εν ολίγης, υπερβολή, αλλά με μέτρο. Προχωράμε. Νούμερο 2. John Wick. Το Holy Grail αυτού εδώ του franchise. Θα μου πεις ρε Θωμά, αφού το βάλεις δεύτερη θέση. Θα σου πω περίμενε, μπορεί, θα σου εξηγήσω. Έχω πει ποτέ εγώ κάτι και το έχω αφήσει ανεξηγητό. Περίεργος, ε. Λοιπόν, η πρώτη ταινία John Wick δεν αγγίζεται. Ωραία, το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Πάμε παρακάτω. Δεν γίνεται να αγγίξεις το project που τα ξεκίνησε όλα. Και όταν λέω όλα, το εννοώ. Όλα! Ό,τι και να έχουμε δει στις επόμενες ταινίες John Wick, το ξεκίνησε η πρώτη ταινία. Μπορεί να μην το είδαμε ρε παιδί μου στην κλίμακα που το είδαμε στις επόμενες, αλλά το είδαμε πρώτα εκεί. Ξέρετε τη φράση που λέει Less is more? Δεν θα μπορούσε να έχει καλύτερο εκπρόσωπο από την original ταινία John Wick. Και ακριβώς εκεί, κυρίες και κύριοι, είναι και όλη η γοητεία της. Γιατί γουστάρω απίστευτα τα project, κυρίες και κύριοι, που δίνουν χρόνο, τρώνε πάρα πολύ χρόνο στο να σετάρουν
το σύμπαν τους, να σετάρουν το χαρακτήρα, να σε κάνουν να δεθείς μαζί του, να τον βάλουν να περάσει δύσκολες καταστάσεις, που προσπαθούν ρε παιδί μου να σε βάλουν μέσα στην σαπίλα του κόσμου τους και όταν το κάνουν αυτόν, τότε σου πετάνε ένα πολύ ισχυρό teaser των δυνατοτήτων του πρωταγωνιστή και προσέξτε, λέω teaser γιατί αυτό ακριβώς σου δίνουν. Τόσο όσο. Όσο χρειάζεται για να καταλάβεις ναι μεν περί τίνος πρόκειται, αλλά να μην το χορτάσεις κιόλας. Θέλουν ίσα ίσα να σε πορώσουν με τη φάση τους και μετά αφήνουν το μυαλό σου να κάνει την υπόλοιπη δουλειά. Εσύ ο ίδιος, slash η ίδια, ανεβάζουν το hype στο Θεό και πιάνεις τον εαυτό σου να θες να βλέπεις τη συγκεκριμένη ταινία ξανά και ξανά. Και έχω να πω και κάτι άλλο, παιδιά, που για εμένα τουλάχιστον είναι πολύ σημαντικό σε τέτοια project. Θεωρώ πως μια ταινία δράσης, όπως είναι ρε παιδί μου οι ταινίες John Wick, έχει επιτύχει απολύτως τον στόχο της όταν τελειώσει και έχεις κρατήσει έστω μία φράση που σε πόρωσε και δεν θα την ξεχάσεις ποτέ σου. Και μιλάμε, παιδιά, πως η πρώτη ταινία John Wick σε αυτό το τομέα ειδικά είναι όχι master, γκουρού είναι. Πείτε μου ποιος μπορεί να ξεχάσει τη συνομιλία Ιώσεφ και John Wick στο Βενζινάδικο. Oh, I love dogs. Λούψη βου σούκα για τις βαϊτσανα. Αωέτα η σούκα νιέτου. Ποιος μπορεί να ξεχάσει την αντίδραση του πατέρα του Ιώσεφ μόλις έμαθε ποιον έκλεψε ο γιος του. Because he stole John Wick's car, sir, and killed his dog. Oh. Ποιος θα ξεχάσει το μονόλογο του εξοργισμένου ομήρου John Wick, το οποίο παιδιά του έχουν πάρει μέσα σε λίγες ώρες ό,τι αγαπούσε. People keep asking if I'm back and I haven't really had an answer. But now, yeah, I'm thinking I'm back. So you can either hand over your son or you can die screaming alongside him. Ποιος μπορεί να ξεχάσει αυτήν εδώ τη φράση. I once saw him kill three men in a bar with a pencil. Και φυσικά δεν μπορώ να μην αναφέρω το μεγαλύτερο cheat που μπορεί να ενεργοποιήσει μία ταινία, κυρίες και κύριοι, και αυτό έχει όνομα και επίθετο και ονομάζεται Willem Dafoe. Ναι, παίζει και ο Willem Dafoe σε αυτή την ταινία, το ξέρω, το έχεις ξεχάσει, αλλά γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Τώρα παίζει κάποιοι σίγουρα να το έχουν ξεχάσει και να κοιτάνε την οθόνη και να λένε «Πού το ξέρω κερατά, τι διάλογο παρακολουθεί». Να σου πω, το νου σου. Ταινιάρα το πρώτο John Wick. Άνετα θα μπορούσε να ήταν και στην πρώτη θέση. Στις λεπτομέρειες έχασε και εντάξει, δια της επαγωγικής μεθόδου θα καταλάβατε πως στην θέση νούμερο 1 βρίσκουμε. Νούμερο 1 John Wick Chapter 2. The Utopia Maya Machina. Baba Yaga. Εάν προσέχατε από την αρχή του βίντεο τι ακριβώς λέω, τότε θα μπορούσατε να προβλέψετε με μεγάλη ευκολία ότι στην πρώτη θέση αυτής της κατάταξης θα ήταν η δεύτερη ταινία John Wick. Διότι αυτή η ταινία, παιδιά, είναι το μετέχμιο, είναι η μετάβαση από το Less is More που χαρακτήριζε την πρώτη ταινία και την υπερβολή που χαρακτήριζε την τρίτη και την τέταρτη. Επίσης είχε μια πολύ δύσκολη αποστολή, κυρίες και κύριοι, και αυτή ήταν να ανοίξει σεναριακά το σύμπαν αυτό. Αυτή κλήθηκε να σετάρει την υψηλή τράπεζα και το ότι είναι η μεγάλη δύναμη που κρύβεται πίσω από όλα και για να το επιτύχει αυτό έπρεπε να τοποθετηθεί και στη Ρώμη, το οποίο είναι πίστα θετικά της. Γιατί εντάξει, νομίζω πως όλοι θα συμφωνήσετε μαζί μου, καλή η Ρώση μαφιόζη ρε παιδί μου, αλλά όταν το πράγμα θες να το πας σε άλλο επίπεδο και να πεις στο θεατή πως βρίσκεται πίσω από όλα μια υψηλή τράπεζα, ξέρετε τώρα, ηλουμινά τη φάση, τότε υποχρεούσε την δεύτερη ταινία σου να την τοποθετήσεις στη Ρώμη. Και όχι μόνο λόγω της χώρας και της πόλης, εάν θες ρε παιδί μου η ταινία σου να έχει μέσα μαφιόσους, τότε χρειάζεσαι Ιταλούς μαφιόσους για να το πας σε άλλο επίπεδο. Και το cast εδώ, κυρίες και κύριοι, κάνει θαύματα. Ο Ρικάρντο Σκαρμάτσο κάνει αυτό ακριβώς που πρέπει για το συγκεκριμένο ρόλο που του δίνεται ως ο main κακός αυτής της ταινίας. Σε αντίθεση με τη Ruby Rose, η οποία είναι ο κομπάρσος κακός και δεν δίνει τίποτα. Εντάξει, μην είμαι και σκληρός, σχεδόν τίποτα. Έχει τον θρύλο Franco Nero ως ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου Continental της Ρώμης και έχει και τον rapper Common, ο οποίος παιδιά χαρίζει σε εμένα τουλάχιστον μία εκ των αγαπημένων μου στιγμών στο franchise, δηλαδή μάχη John Wick εναντίον John Wick. Τι παραπάνω δηλαδή να ζητήσει κάποιος από δύο επαγγελματίες, αμυγός επαγγελματίες και σχεδόν ισοδύναμος που παίζουν μάπες με τα
μεταξύ τους. Σε μια σκηνή δράσης που σου κόβει την ανάσα, αφού παιδιά είναι στιγμές που ο John Wick φαίνεται λες και παλεύει το είδωλό του στον καθρέφτη. Η δεύτερη ταινία John Wick έχει τόση δράση όσοι πρέπει και ένα τσικ παραπάνω, έτσι ρε παιδί μου, για το spicy του πράγματος. Θα λέγαμε αλλιώς πως το τσιμπάει λιγάκι. Λίγο ρε παιδί μου, λιγουλάκι, όσο πρέπει, ώστε και να μην χάσει την ροή της, να μην κάνει κοιλιά δηλαδή, αλλά και να μην φαίνεται όπως στην τρίτη και στην τέταρτη ταινία, λες και έχει πάρει LSD ο σκηνοθέτης. Εδώ φάνηκε ρε παιδιά το τι δυνατότητες, τι μπορεί να κάνει αυτή η εκπληκτική ομάδα που υπάρχει πίσω από αυτό το franchise. Εδώ πέρα φαίνεται να πίστεψε στον εαυτό της και να ξεκίνησε να πηγαίνει το ζάντρ της σε άλλο επίπεδο. Και έτσι από μια ταινία με μια σκηνή μάχης μέσα σε ένα σπίτι πήγαμε σε μια ταινία παιδιά που είχε μάχη σε δημόσιο χώρο, σε συναυλιακό χώρο κιόλας, μάχη μέσα στο μετρό, μάχη μέσα σε ένα πάρτι που γινόταν μέσα σε ένα μουσείο και μάχη σε μια αυτοσχέδια αίθουσα γεμάτη καθρέφτες. Η συνταγή John Wick, κυρίες και κύριοι, για εμένα τελειοποιήθηκε στη δεύτερη ταινία της. Και εκπληκτική δράση, αλλά και σωστό σενάριο. Και έμπαντα σιλίκι, αλλά και το απαραίτητο δράμα. Και να σας πω και κάτι τελευταίο. Δεν γίνεται να μην εκτιμήσω μια ταινία στην οποία ο πρωταγωνιστής ξεκινάει ως κυνηγός και καταλήγει να είναι ο κυνηγημένος. Whoever comes, whoever it is, I'll kill them. I'll kill them all. Το δεύτερο μέρος λοιπόν του John Wick franchise βρίσκεται στην πρώτη θέση αυτής εδώ της κατάταξης. Αυτή όμως ήταν η δική μου αντίστροφη μέτρηση για τις ταινίες John Wick. Τώρα ήρθε η ώρα να φτιάξεις την δική σου κάτω στα σχόλια. Με ποια σειρά λοιπόν θα κατέτασες εσύ τις ταινίες John Wick από την χειρότερη προς την καλύτερη? Περιμένω να δω τι θα μου γράψεις. Εγώ είμαι ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο τη φάτσα μου μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι σούπερ.